Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ. Χριστός ο Λόγος και επί του βλωμέσαι διαβεβαίουστε, είναι αυτοτίσους η καλοδέγμα προείσαστε, υπεπιστευκόδες στον Θεό, ταύτα είστε καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράδες συζητήσεις και γεωλογίας και έρθει και μάρθομικά στερίστατο, η σιγάρα φερείς και μάταιη, ερετικών άνθρωπο με τα μία και δεν θέλουν εσύ απαραίτου, ειδός ότι εξέστρεπτε ότι ούτως, και αμαρτάνιον αυτοκατάφρητος. Μαρθανέτος ον δε ημέτρη καλόν εγώ προείσταστε, εις τας αναγκαίας θρίας, ειν αμοίωσιν άκαρποι. Ειρήνη ημίντε και ημί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του καταμαρθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μουρανθεί, εν τίνει αληστήσετε. Ίσου δεν ισχύει έτοιμη βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρύβινε πάνω όρους κειμένη, ουδέ και ως ηλίχνων, και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ο
ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα, και δοξάσου τον Πατέρα ημών των εν της ουραμής. Μην νομίστε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πάντων των συμμετεχόντων εις το συνέδριον τούτο και υπέρ του έλθειν επ' αυτούς την χάριν του Παναγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι θρέπηση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωσέως το λαό εις γλυκή μεταποιήσας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια λύθρα αγιά σας, τη αχράντουσου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο, την ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος, και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσου εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατήστε και οράτου αλεξιτήριον. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε, Συ Κύριε. Κλείνον Κύριε το ου σου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα, και ευλόγησον πάντα σημάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν αφιένος σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα, και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της δουλείας τούτου μεταλήψεως τε κερατισμού, και γενέστε μην Κύριε σ' υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σίγαρη αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομε στη το ανάκουσου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν σώσον Κύριε. Τους
Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον θυμάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τον σώων ωραίων αξίους ημάς φύσων εσύ δύο ή τρεις ημερμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί καγώ εν μέσω αυτών. Ο πανσόφος τους αλλοίς αναδείξας, και δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος θεολόγους και διδασκάλους του Ευαγγελίου σου καταστήσας. Αυτός πανάγαθε Κύριε, πρόσδεξε τας ευχαριστηρίους ταύτες δεήσεις, άσπρος άγωμένση εν τη ευσήμω ταύτη ώρα, και κατάπιστον τη χάρη σου την επουράνιον επί το παρόν συνέδριον, και ευλόγησον πάντα του συγκροτούντας αυτό. Έλαμψον εν της καρδίας των εντάφτα συσκεπτωμένων το φως σου το αίδιον, ότι σον θέλημα εσύ το συνέρχεστε ομοθυμαδών επί το αυτό, σίγαρ υγεία σας των συνεταιρισμών και την κοινωνία των μαθητών σου, εμφυσί σας αυτής πνεύμα συνεργασίας και αδελφότητος. Ούτω γάρ, τα βάρη αλλήλων βαστάζοντες, αναπληρούμεν το νόμο σου και τη αγάπη αλλήλης δουλεύοντες, το αυτό φρονούμεν και το αγαθόν κράτομεν. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, διάνοιξον τους οφθαλμούς αυτών του συνιένε το Άγιον θέλημά σου και πλήρωσον εν τάχει πάντα τα αιτήματα αυτών, είναι εν εμείς στόματι και μια καρδία δοξάζομαι και ανυμνόμεν το ευλογητόν όνομά σου. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Ελληνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δόξων και Θεοσκέφτων Βασιλιάων Κωνσταντίνων και Ελένης των Ισαποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαννίων και Άρης, των Αγίων Δόξου Ασκιωμάτιος, Στεφάνου του Νέου, και την Ήνη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Thank you.
Σεβασμιότατε Πριμενάρχα μας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, η ραγδαία εξάπλωση της φανερέσεως του οικουμενισμού καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνος μέχρι των ημερών μας και η κατά ένα παράδοξο και πρωτοφανή στην δυσχυλιετή ιστορία της Εκκλησίας μας τρόπο, μη συνοδική δυστυχώς μέχρι σήμερα αντιμετώπιση και καταδίκη της, ούτε σε οικουμενικό αλλά ούτε και σε επαρχιακό επίπεδο από την Εκκλησία της Ελλάδος, οδήγησε αναπόφευκτα στην αφύπνιση και κινητοποίηση του πιστού λαού του Θεού. Ικανός αριθμός ακαδημαϊκών διδασκάλων της θεολογίας, πολλές μοναστικές αδελφότητες, χριστιανικά σωματεία και ο πιστός λαός του Θεού με επικεφαλής ελαχίστους μεν, αλλά πλήρης θείου ζήλου ιεράρχας, ενεργοποιήθηκαν σε ένα δυναμικό αντιαιρετικό αγώνα με διοργανώσεις συνεδρίων και ημερίδων, με ομιλίες και δημοσίευσεις άρθρων, με συγγραφές βιβλίων και ενημερωτικών θηλαδίων, όπως αυτό της ομολογίας πίστεως κατά του οικουμενισμού, μέσω των οποίων επετέχθη η οριοθέτηση της Ορθοδόξου πίστεως σε αντιδιαστολή προς την αίρεση και η συνειδητοποίηση εκ μέρους του Ορθοδόξου πληρώματος του κινδύνου νοθεύσεως του θησαυρού της πίστεως και κατ' επέκταση ακυρώσεως αυτής της ίδιας της σωτηρίας μας. Ωστόσο, όλες οι μέχρι τώρα γενόμενες προσπάθειες αντιαιρετικού αγώνος δεν έφεραν δυστυχώς το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη συνοδική δηλαδή καταδίκη της αιρέσεως αυτής. Το γεγονός αυτό οδήγησε ομάδες πιστών, ιδίως μέσα στον ελλαδικό χώρο, στην αναζήτηση τρόπων προφυλάξεως από τη λίμνη της αιρέσεως και από τα πρόσωπα εκείνα που την προωθούν. Προπαντός γέννησε την ανάγκη αναζητήσεως ερισμάτων στους ιερούς κανόνες και στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, προκειμένου να στηρίξουν σε αυτούς την αποφυγή των από κάθε επικοινωνία με την αίρεση, διακόπτοντας κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με αιρετίζοντες επισκόπους. Έτσι ήρθε για μια ακόμη φορά, εδώ και μερικά χρόνια, στο προσκήνιο της εκκλησιαστικής επικαιρότητος, ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, της συγκριθήσεις επί των ημερών του Μεγάλου Φωτίου το 861 μετά Χριστόν, δεδομένου ότι ο ιερός αυτός κανόνας δίδει τη δυνατότητα σε κληρικούς και λαϊκούς να αποτυχιστούν και να διακόψουν κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με αιρετίζοντες επισκόπους, ακόμη και πρώτης συνοδικής αυτών κρίσεως. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίκληση του κανόνους αυτού, δεδομένου ότι και παλαιότερα, πριν από μερικές δεκαετίες, κάποιες παλιοημερολογητικές παρατάξεις επικαλέστηκαν τον εν λόγω κανόνα για να δικαιολογήσουν την απόσχησή τους από την Εκκλησία της Ελλάδος. Εν δεύτερον, ο κανόνας αυτός κατέστη σημείων αντιλεγόμενων. Πολλές και διάφορες ερμηνείες δόθησαν, αλλά και πολλές και αντικρουόμενες απόψεις και θέσεις εκφράστηκαν από διάφορα πρόσωπα, κληρικούς και λαϊκούς, ανάλογα με την προαίρεση εκάστου, την πληρότητα ή μη της γνώσεως της κανονικής και πατερικής μας παραδόσεως και ιδίως ανάλογα με τον βαθμό αξιολογήσεως της κρισιμότητος της καταστάσεως από την ραγδαία εξάπλωση και εδραίωση της αιρέσεως του οικουμενισμού. Κεντρικό σημείο διαφωνίας υπήρξε το εάν και κατά πόσον ο εν λόγω κανόνας έχει προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα. Σχετικό σύγγραμμα κληρικού καθερεθέντος από την Εκκλησία της Ελλάδος με τίτλο «Η Διαχρονική Συμφωνία των Αγίων Πατέρων για το υποχρεωτικό του 15ου κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου περί διακοπής μνημονεύσεως επισκόπου κηρύσσοντος επεκκλησίας αίρεσεν», η εν συνεχεία κριτική μελέτη του Γραφείου επί των αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως μας πάνω στο Οσάνο σύγγραμμα με τίτλο «15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και αποτύχησης», οι απαντήσεις που επακολούθησαν εκατέρωθεν μεταξύ του Οσάνου Μοναχού και του Γραφείου μας, οι εν συνεχεία τοποθετήσεις επί του εν λόγω θέματος άλλων θεολόγων, όπως του καθηγητού της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρίου Βασιλείου Τσίγκου, όπως επίσης και μια νέα αποτύχηση που εμφανίστηκε πρόσφατα του Ιερομονάχου Πατρός Ευθυμίου Χαραλαμπίδου, της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου Άνδρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, κατέληξαν, αν μη τι άλλο, την κρισιμότητα του θέματος, αλλά και την αγωνία και την προσδοκία του πιστού λαού του Θεού να πληροφορηθεί την ορθή ερμηνεία του εν λόγω κανόνους
και αν οφείλει και να εφαρμόσει αυτόν εν την πράξη. Επειδή δε το θέμα αυτό έλαβε τουλάχιστον πανελλήνιες διαστάσεις, τόσο εξαιτίας των πολλών δημοσιεύσεων και αντιπαραθέσεων, όσο και εξαιτίας της εφαρμογής εν την πράξη του εν λόγω κανόνος δια της αποτυχήσεως πολλών πιστών, η τοπική μας Εκκλησία έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει στην διοργάνωση της παρούσης ημερίδος με θέμα 15ος κανόν της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας, επιθυμούσα μέσω αυτής να συμβάλλει στην περαιτέρω μελέτη και έρευνα με βάση τους Αγίους Πατέρες και την κανονική παράδοση της Εκκλησίας του αμφιλεγωμένου αυτού ζητήματος προς εξέβρεση της ορθής ερμηνείας του εν λόγω κανόνους με απότερο σκοπό την αποτροπή σχισμάτων και διαιρέσεων. Ευχαριστούμε θερμώς τους εκλεκτούς ομιλητές της παρούσης ημερίδος, τον σεβασμότατο ποιμενάρχη μας κύριο Σεραφείμ, τον πανοσιολογιότατο καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, Ρεθύμνου, πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, και τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο, νομικό και θεολόγο, για τον κόπο που κατέβαλαν, παρά το γεγονός ότι είναι επιφορτισμένοι με πολλά καθήκοντα και ποιμαντικές υποχρεώσεις, να ετοιμάσουν τις σχετικές με το θέμα ομιλίες.